δεν θα μπορούσα να μην κάνω αυτό το βιντεάκι. Λοιπόν, βεβαίως πήγα να ξεκινήσω, αλλά τέλος πάντων σκέφτηκα ότι κάποιον θα βοηθήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε εδώ τι έχει κάνει κάποιος έξυπνος άνθρωπος. Αυτό είναι πλαστικό. Εδώ λοιπόν τι είχαν κάνει. Μισό λεπτάκι, γιατί μπορεί να γυρίσει από εδώ με κάμερα. Εδώ λοιπόν είχαν βάλει, το βάλουμε έτσι, ένα λαμάκι από μέσα. Το είχαν πριτσινώσει από το πλαστικό, δηλαδή δημιουργήσανε ακόμα χειρότερο πρόβλημα. Πριτσινώσανε ένα λαμάκι για, προφανώς δεν ξέρω, ένα σπάσιμο, δύο. Το πιο κορυφαίο από όλα βεβαίως είναι ότι είχαν πριτσινώσει και το καλώδιο. Έτσι το βλέπετε, και όχι μια φορά, δύο. Ήταν εδώ. Αστείο. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά. Μέχρι να βρω φτερό, θα φτιάξω αυτό. Οπότε θα σας δείξω πως εγώ θα φτιάξω αυτό το φτερό. Και για να ξεκινήσω χωρίς εσάς, αλλά μετά σκέφτηκα ότι κάποιος θα ήθελε να δει τι θα κάνω. Λοιπόν, θα βάλω εδώ κάπως, θα το βάλω εδώ απ' έξω. Δώστε μισό λεπτό. Θα το βάλω έτσι. Νομίζω είναι καλά. Κάποιοι το έχετε ξαναδεί. Υπάρχουν υλικά στεράκια που βάζεις εδώ μπροστά, δεν χρειάζεται να το βάλεις πάρα πολύ μέσα. Ξεκινάς να χτίζεις σιγά σιγά τις γραφές. Βλέπετε, πατώντας το κουτί, αυτό ζεσταίνεται και εισχωρεί. Αυτό που μπορείτε να κάνετε να το κλείσετε είναι την ώρα που πατάμε το κουμπί, λοιπόν αυτό ζεσταίνεται. Όταν λοιπόν εισχωρήσει μέσα και αφήσετε το κουμπί, μπορείτε να γυρίσετε λίγο το χέρι σας έτσι ώστε η ζέστη να δημιουργήσει ένα φόλιασμα στο σιδεράκι μας αυτό. Αυτό λοιπόν τι κάνει, δεν θα είναι κάθετο και θα ξαναβγεί το σιδεράκι μας. Το βάζουμε λίγο μέσα, οπότε να μην βγαίνει, πιάνει λίγο καλύτερα. Αυτό λοιπόν θα το κάνουμε σιγά σιγά, κομματάκι κομματάκι. Βλέπετε είναι σπασμένο και εδώ και εδώ και εδώ όλο. Θα πρέπει από κάπου να ξεκινήσω. Η βάση λοιπόν είναι αυτή, γιατί έχει και κούρμπες στο φτερό, οπότε πρέπει να μην χάσω κάτι. Δεν τραβάτε κατευθείαν το πιστόλι, γιατί αν το τραβήξετε κατευθείαν θα φύγει. Μάλλον δεν βλέπετε έτσι πως είναι. Θα βάλω την κάμερα από την άλλη μεριά. Ναι, νομίζω έτσι είναι καλύτερα. Βλέπετε, γυρίζω λίγο και αφήνω. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά όταν το ζεσταίνεις από πάνω φαίνεται το μεταλλικό κομμάτι. Οπότε όταν το γυρίσεις λίγο, δεν χρειάζεται να το γυρίσεις πάρα πολύ, αυτό εξαφανίζεται, εισχωρεί μέσα.
Εδώ είχε πέσει στοκάρισμα καταπληκτικό. Είχε ποξικές κόλλες, είχε πριτσίνια, το έχω αφήσει επίτηδες να το δείτε. Θα ξυλωθούν βεβαίως αυτά. Και θα ξυλωθούν γιατί θα πρέπει να φτάσω πλαστικό και από εδώ, να βγάλω όλες αυτές τις μπουρδες που έχουν δημιουργήσει εδώ. Αυτό το φτερό είναι, αν θυμάμαι καλά, λιγότερο από μισό κιλό. Αν θυμάμαι καλά, είναι 400 κάτι γραμμάρια. Άμα είναι να του βάλουμε στόχους επάνω και να το κάνουμε 2 κιλά, να φτιάξουμε ένα λαμαρινένιο να το βάλουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σας δείξω. Υψηλή ραπτική. Λοιπόν, αυτά θα κοπούνε, έχουμε δουλίτσα ακόμα, γιατί δεν είναι καθαρό το πλαστικό μας. Εδώ έχουμε ρίξει και άλλα υλικά, έχουμε βάλει κόλλες, έχουμε κάνει διάφορα, οπότε κάναμε τη βάση μας. Θα ξυλώσουμε ό,τι επιπλέον έχουν βάλει για να έρθουμε στο πλαστικό και να κολλάμε το πλαστικό μας. Και όλα αυτά θα φτιαχτούν μετά, θα στοκαριστούν, όχι με 8 κιλά στόκο, με μηδαμινό στόκο, και θα βαφτεί το φτεράκι μας για να μπει επάνω. Μηχάνημα που δεν το έχετε ξαναδεί. Βεβαίως εμένα είναι από την προηγούμενη δουλειά μου. Έχει ένα μέταλλο μπροστά, το οποίο όποτε βλέπετε, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται στην κάμερα, καπνίζει. Ακουμπάς το μέταλλο και τι κάνει. Από αριστερά έχει άλλη θερμοκρασία, από δεξιά έχει άλλη. Το φέρνει, το ζεσταίνει και το κάνει ενιαίο. Είναι ειδικό για πλαστικά. Τώρα θα αναρωτιόστε όλη τη δουλειά έκανα πριν. Αυτό λοιπόν είναι μπιστόλι για επισκευή σκι και snowboard. Το κάνουμε να το γυρίσουμε μετά, μετά. Αυτό λοιπόν τι κάνει. Πιάνει μια θερμοκρασία αριστερά-δεξιά, το ζεσταίνει και πατώντας το πιστόλι σου κάνει ενιαίο, δηλαδή από εδώ και από εδώ το φέρνει σε μια θερμοκρασία ίδια, έτσι ώστε μόλις βάλεις την κόλλα να στο κάνει ενιαίο. Αυτό κάνει τον αυτό. Αυτή που παίρνει το μηχάνημα είναι σαν σιλικόνη, ουσιαστικά μάλλον συγγνώμη, σιλικόνη είναι, απλά είναι πιο ισχυρή. Λοιπόν, αυτό καίει τώρα. Έχουμε ζεστάνει στο απόλυτο και το έχουμε κάνει ενιαίο. Κοιτάξτε.
Το δείχνω από εδώ για να δείτε πόσο στούκο έχουν βάλει. Πάμε να τα βγάλουμε όλα. Δεν έχουμε αλουμικό, δεν πειράζει, έχουμε ένα σβουράκι και για αυτό το πράγμα που θέλουμε είναι ότι πρέπει. Βεβαίως, τα χαρτιά είναι πιο μεγάλα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, πάμε. 120. Λοιπόν, το πρώτο πέρασμα που κάναμε με το στόκο ήταν το χοντρό, ήταν λίγο πιο ατιμέλυτο. Έγινε το πρώτο τρίψιμο, να δούμε που δεν έχω στοκάρει σωστά. Να φέρω αυτά που θέλω από κάτω που ήταν σπασμένα όλα, δηλαδή ήταν σε 4 σημεία. Εδώ προσέχουμε για να μας βγει σωστό το νεύρο μετά. Λοιπόν, οπότε ξαναστοκάρω, ξανατρίβω για να φτάσω το φτερό μου εκεί που πρέπει. Βλέπετε, χωρίς λαμάκια, χωρίς τίποτα. Αυτά είναι τα από πάνω που είχα βάλει. Ήταν μεγάλη η επιφάνεια που είχαν στοκάρει πάρα πολύ. Τώρα, αν είχαμε ένα στρογγυλό τριβείο που είναι για τα αυτοκίνητα, βεβαίως θα ήταν πολύ πιο εύκολο και γιατί τα χαρτιά θα ήταν σωστά επάνω στο τριβείο μας, αλλά και γιατί οι στροφές είναι διαφορετικές, είναι παλμικό, είναι τέλος διαφορετικό. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι για το πλαστικό δεν είναι ότι καλύτερο να κάνεις με τροχάκι, γιατί έχει πολλές στροφές και ανεβάζει θερμοκρασία.
Οπότε το κάνουμε λίγο, ξανά, 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 ξανά. Λοιπόν, ξανά στο κάρο, συνεχίζουμε να φτιάξουμε το φτερό μας έτσι όπως το αξίζει. Λοιπόν, πέρασα στο κο το λεγόμενο πιστολιού, αλλά σε σπρέι εγώ. Και έτριψα 400, μην βλέπετε που είναι βρεγμένο τώρα, απλά το έπλυνα. Λοιπόν, βεβαίως θέλει ξανά, θα βάλω τώρα, δεν ξέρω αν φαίνεται, βλέπετε εδώ, εδώ και εδώ. Έχει δύο σημεία, τρία, εδώ. Πρέπει να ξαναρίξουμε στο κάκι, εδώ και εδώ. Πρέπει να ρίξουμε λοιπόν εδώ, να κλείσουμε αυτά, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό σωστά, έχουμε και εδώ ψέματα. Έχουμε και εδώ. Λοιπόν, αν δεν ρίξουμε ξανά στο στόχο μας, κλείσουμε αυτά εδώ, το αποτέλεσμα που θα πάμε να βάψουμε θα φαίνεται πολύ έντονα, γιατί το χρώμα γράφει ό,τι ατέλεια δεν έχεις φτιάξει πριν. Ξαναρίχνω, ξανατρίβω, δεν σας το δείχνω αυτό, είναι κάτι πολύ απλό, το έχετε δει σε άλλα βίντεο μου. Ξαναρίχνω, ξανατρίβω, πρέπει να κλείσουμε, είπαμε εδώ, κάποια μικρούς πόρους, έτσι ώστε να κάνουμε σωστά το υπόστρωμά μας για να βάψουμε το φτερό μας. Δεν σας έδειξα τρυψίματα και τα υπόλοιπα. Έβαλα λοιπόν το φτεράκι πάνω στο αυτοκίνητό μας. Και αυτό γιατί? Γιατί θέλω τον εύρο που έχει εδώ να βάλω μια ταινία, να μας βγει σωστό και να μην το δουλέψω στο χέρι και μας βγει λίγο περίεργα. Έτσι, είναι ένα νοητό εύρο. Οπότε πρέπει να βιδώσουμε ό,τι βίδα έχει από πάνω, όλα τα βιδάκια του και στο πλάι, να έρθει στη θέση του, να έχουμε το σωστό αρμό, να μην είναι περίεργος ο αρμός, έτσι, και να μας πέφτει σωστά και μπροστά και στα φώτα και σε όλα, έτσι ώστε να έχουμε την απόλυτη γραμμή. Αυτό λοιπόν τώρα από εδώ και πέρα θα δουλευτεί όλο, γιατί θα βαφτεί όλο το αυτοκίνητο. Οπότε το πλαστικό κομμάτι, είδατε πως εγώ το φτιάχνω. Τώρα αν κάποιος το φτιάχνω με κάποιον άλλο τρόπο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ λοιπόν δείχνω με το δικό μου τρόπο για να βοηθήσω τους ανθρώπους που θέλουν να φτιάξουν κάποια πράγματα μόνοι τους. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βιντεάκι, πατάτε εγγραφή στο κανάλι και πατάτε και την καμπανίτσα, έτσι ώστε να βλέπετε τα επόμενα βιντεάκια τα οποία φτιάχνω για σας. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.